Ρεμπέτσες και ρεμπέτες, χαιρετούμε. Είμαι ο Τριαντάφυλλος από το Ρεμπέτικο Γκρις. Είμαι ο Βλάσης. Και για άλλη μια φορά έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη στην ηχοληψία. Καλή χρονιά καταρχάς. Χρόνια πολλά. Γεμάτα υγεία τα όνειρά σας. Θέλω πριν απ' όλα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ότι εμείς ετοιμάζαμε ένα επεισόδιο έτσι λίγο χριστουγεννιάτικο, λίγο επαιτειακό. Αποφασίσαμε ότι εν τέλει καλύτερο θα να το βγάλουμε σε shorts από εδώ και πέρα. Θα το δείτε τις επόμενες ημέρες. Να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε σε όλα τα social media, από το YouTube μέχρι το TikTok, και ότι τα επεισόδια ανεβαίνουν και σε YouTube και σε Spotify. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μέχρι στιγμής μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ, και ας μην είμαστε τόσο συνεπείς. Έτσι δεν είναι, ρε Βλάση? Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Πραγματικά ελπίζουμε η δουλειά μας μέχρι στιγμής να σας αρέσει και στο μέλλον η διάδραση να είναι ακόμα μεγαλύτερη και εσείς με τα σχόλιά σας να μας βοηθήσετε ακόμα περισσότερο στην όλη προσπάθεια. Σήμερα γιατί θα μιλήσουμε, Βλάση? Το τραγούδι που έχουμε επιλέξει σήμερα είναι το τραγούδι του Ζαμπέτα, Τζάκο Χάρα, σε στίχους του Θεοδόση Άθα. Λοιπόν, καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, για το τραγούδι εννοώ αυτό καθ' αυτό, θέλω να πούμε την ιστορία, την προσωπική μας, πίσω από αυτή την επιλογή. Λοιπόν, είναι μέρες των Χριστουγέννων, βρισκόμαστε στη Δάφνη, στο καφενείο Το Πέρασμα. Σας καλούμε να το δείτε, να το επισκεφτείτε μάλλον. Είναι εξαιρετικές και οι μουσικές που ακούγονται και οι μουσικοί που παίζουν και γενικότερα έχει ένα πολύ παλαιϊκό, όμορφο κλίμα. Βρισκόμαστε λοιπόν μια μεγάλη παρέα εκεί πέρα τις μέρες των Χριστουγέννων και κάνουμε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που θέλουμε, που θέλουν οι μουσικοί να γίνεται στα live τους. Δηλαδή, επειδή είμαστε μια μεγάλη παρέα, κάνουμε αρκετή φασαρία. Να ζητήσουμε και έτσι μια δημόσια συγγνώμη γι' αυτό. Το μιλήσαμε με τα παιδιά, αλλά ξέρετε πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, βρισκόμαστε εκεί και σε κάποια στιγμή έτσι που έχει κόσμο κτλ. Ξαφνικά ακούγεται ένας κύριος, ο οποίος τραγουδάει ακαπέλα ένα τραγούδι. Και ξαφνικά το μαγαζί βρίσκεται σε απόλυτη σιωπή. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε ένα μικρό σοκ, γιατί λίγο το αλκοόλ, λίγο και η φοβερή εκτέλεσή του μας έκανε πραγματικά να σοπάσουμε και απλά να απολαύσουμε. Ο Βλάση την επόμενη μέρα πήρε τηλέφωνο στο μαγαζί και γιατί να απολογηθούμε από τη μία, αλλά από την άλλη να δούμε και ποιο τραγούδι ακούσαμε, και μας είπανε από το μαγαζί ότι το τραγούδι ήταν ο Τζάκο Χάρα. Να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά, Βλάση, δεν ήτανε, το έχω ακούσει πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν το είχα καθόλου στο νου μου, δηλαδή ήταν σαν να το είχα ξεχάσει τελείως. Και εγώ όταν το άκουσα το τραγούδι στο μαγαζί, πραγματικά σάστησα. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχω ακούσει στο παρελθόν. Μπορεί να το έχω ακούσει, μπορεί και όχι, πάντως μικρή σημασία έχει. Το θέμα είναι, ο άνθρωπος που το τραγούδισε το είπε καταπληκτικά. Πραγματικά, εμένα μου έχει μείνει. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να κοιτάξουμε λίγο πιο διεξοδικά την ιστορία του Τζάκο Χάρα και γενικότερα να δούμε τι κρύβονται πίσω από αυτούς τους στίχους. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, ακούμε αυτό το τραγούδι, υπάρχει ένα, πέρα από το σοκ του ίδιου, της ίδιας εκτέλεσης, ξαφνικά το ακούμε και στο YouTube και συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται όχι για ένα απλό τραγούδι, είναι ένα αριστούργημα, και αν επιδέχεται κάτι πέρα από την αναγνώριση είναι και έτσι να μάθουμε και κάποια πράγματα γύρω από την ιστορία του ίδιου τραγουδιού. Αλλά εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια μικρή ανάλυση για το περιεχόμενο των στίχων. Λοιπόν, οπότε, μην φλιάρουμε. Βλάση, θέλω να μας πεις την ιστορία πίσω από τον Τζάκο Χάρα. Αρχικά να μιλήσουμε για τον στιχουργό, τον Θεοδόση Αθανασιάδη, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, ο οποίος γεννήθηκε το 1936 στον Εστόριο. Το 1954 εγκαθίσταται στην Βοστόνη, στην Αμερική, και το 1963 εργάζεται στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Φωνή της Νέας Υόρκης», όπου παίζει ελληνική μουσική
μιλάει με Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Αμερική και ουσιαστικά κάνει παρέα στους ξενιτεμένους. Το 1971 ο Άθας είχε προσκεκλημένο το Ζαμπέτα για συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός δίνει στον Ζαμπέτα μερικούς στίχους που είχε γράψει και του λέει αν σου αρέσουν να τους μελοποιήσεις. Έτσι έγινε η γνωριμία δηλαδή, στην Αμερική. Στην Αμερική βρέθηκαν αυτοί οι δύο και στην Αμερική ο Άθας έδωσε στο Ζαμπέτα τους στίχους για το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό βγήκε το 1972 στο δίσκο Περιπέτειες, στο οποίο τραγουδάει ο Ζαμπέτας με τη Βίκη Μοσχολιού. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν είχε την αναγνώριση που περιμένανε πολλοί. Είχε περάσει κάπως απαρατήρητο. Τραγούδι ή ο δίσκος λέμε τώρα. Για το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάω. Για το τραγούδι, μάλιστα. Πρέπει να αναφέρουμε, βέβαια για τον Άθα, ότι ως ραδιοφωνικός παραγωγός στην Αμερική ήταν κατά της δικτατορίας, κατά της χούντας και πάντα καλούσε τους ξενιτεμένους να διταχθούν ενεργά κατά της δικτατορίας. Ο Άθας πέθανε σε ηλικία 37 ετών το 1973 το Δεκέμβριο. Ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα σύντομο βιογραφικό του στιχουργού. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Εντάξει, το κρίναμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η στίχη του τραγουδιού είναι αψεγάδιαστη, έχει φοβερά νοήματα και δεν θα έπρεπε να μείνει στην ιστορία απλά και μόνο η φοβερή εκτέλεση από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Πρέπει να αναγνωρίζονται και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές που υπάρχουν γύρω από αυτά τα έργα. Πάμε. Συνέχεια στο Τζάκο Χάρα τον ίδιο. Να αναφέρουμε πρώτα ότι ο Τζάκο Χάρα ήταν υπαρκτό πρόσωπο και η ιστορία του είναι πραγματική και είχε συγκλονίσει την κοινωνία της τότε εποχής. Ο Τζάκο Χάρα ήταν φτωχός, ζούσε στους δρόμους του Σικάγο ή της Νέας Υόρκης, οι απόψεις διήστανται και ζούσε από την ελεημοσύνη των περαστικών. Καμιά φορά, αν είχε πάνω του λεφτά, τα σκόρπαγε στο ποτό. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν μπεκρή, ο οποίος ζούσε στις γειτονιές της Νέας Υόρκης ή του Σικάγο. Το θέμα λοιπόν το οποίο ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ο θάνατός του. Δυστυχώς, ο Τζάκο Χάρα δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Όπως συμβαίνει και με πολλούς άστεγους, ο χειμώνας προκάλεσε το θάνατό του. Η ιστορία του Τζάκο Χάρα έγινε γνωστή και ο Άθας εμπνεύστηκε από αυτή για να γράψει τους στίχους του. Είναι εμφανές, εντάξει, βέβαια, ότι για να γράψεις τέτοιους στίχους πρέπει να έχεις και τις ανάλογες, τα ανάλογα κοινωνικά αντανακλαστικά. Δηλαδή, δεν ήταν κάποιος τυχαίος ο Άθας, είπες και πριν ποια είναι η ιστορία του και η θέση του σε ορισμένα φλέγοντα ζητήματα της εποχής. Και γενικά ο Άθας, επειδή δεν έγραψε μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, όλα τα τραγούδια που είχε γράψει ήταν εμπνευσμένα από πραγματικά γεγονότα τα οποία γινόντουσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, γιατί το ενδιαφέρον, όπως είπαμε, ήταν δημοσιογραφικό. Ο άνθρωπος είχε ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε γνώριζε την ιδιοσιογραφία της εποχής. Και οι ιστορίες που άκουγε τον συγκινούσαν για να γράψει και τους αντίστοιχους στίχους. Στο δίσκο «Οι Περιπέτειες», ο Άθας έχει άλλο ένα τραγούδι δικό του, το «Λουκά», τον οποίο περιγράφει το θάνατο πάλι μιας φιγούρας του περιθωρίου, ας πούμε, που και τη διαδικασία του θανάτου του. Όχι του θανάτου του σαν φυσική έννοια, αλλά το πώς μεταφέρεται στον άλλο κόσμο ή δεν μεταφέρεται. Που είναι επίσης, νομίζω, αρκετά, όχι βαρύ απλά, νομίζω ότι μπορούν να καταταχθούν αυτά σε πολύ ιστορικά κομμάτια που βγαίνουν κιόλας από την όρμα τη συνηθισμένη του λαϊκού εκείνης της εποχής, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει. Γενικά ο Άθας καταπιάστηκε με ιστορίες παραγωνισμένων ανθρώπων του περιθωρίου, οι οποίες είναι τόσο αληθινές όσο είναι και σήμερα. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας. Ναι, εννοείται. Απλά και βασικά αυτό είναι και η μαγεία του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού. Ότι μπορεί να μιλήσει για αυτές τις φιγούρες οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο στις κοινωνίες θεωρούνται αόρατες.
Απλά μου φαίνεται πολύ σπουδαίο ότι, εντάξει, και ένας άνθρωπος όπως ο Ζαμπέτας, με την αναγνώριση που είχε και εκείνη την εποχή, επέλεξε και τραγούδησε, και μάλιστα εντός της Χούντας, όταν βγήκε αυτός ο δίσκος, να τραγουδήσει δύο τραγούδια τα οποία είναι αρκετά βαρισίματα. Το ξανάπα και πριν, δεν είναι το βαρισίματα, είναι λίγο, κατά εμένα, αρκετά ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Τζακ Οχάρα είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι ένα αποκοίημα της φαντασίας, περιγράφει μια πραγματική ιστορία αυτό το τραγούδι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο, πέρα από τα ιστορικά γεγονότα. Ήθελα να σταθώ και στον τρόπο στον οποίο τραγουδιέται από τον Ζαμπέτα και από την άποψη των στίχων, αλλά και από τον τρόπο στον οποίο καταλήγει ο τεράστιος τραγουδιστής να το ερμηνεύει. Ξεκινάει οπότε το τραγούδι λέγοντας: ο Τζακ Οχάρα ήταν φτωχός. Δηλαδή, δεν έχει άλλη εισαγωγή, δεν αφήνει περιθώριο. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για έναν φτωχό. Τον έξεραν όλοι και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν γνωστό στην κοινωνία, σαν αυτά που περιέγραψες πριν, Βλάση. Και για μένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι κοφτός ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάει το τραγούδι. Είναι άμεσος. Ο Τζακ Οχάρα ήταν φτωχός. Τέλος. Τέλος, ακριβώς. Τελεία. Δεν έχει παραπάνω. Σας μιλάμε για την ιστορία ενός φτωχού ανθρώπου. Μετά, ο Τζακ Οχάρα ήταν μπεκρής. Γιατί πολλοί είναι φτωχοί. Πολλοί μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Όχι απλά. Δεν είναι απλά φτωχός. Ο Τζακ Οχάρα είναι στο περιθώριο. Ο Τζακ Οχάρα είναι ένας μπεκρής, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, αλλά δεν είναι απλά κάποιος που δεν μπορεί. Είναι ένας άνθρωπος με παθογένειες. Οπότε, νομίζω στην πρώτη στροφή, ο Άθας έχει κάνει ξεκάθαρο το ότι μιλάμε για έναν φτωχό, άστεγο του περιθωρίου, ο οποίος είναι αλκοολικός, είναι ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά, τηρούμε και τις αποστάσεις σαν κοινωνία απέναντι του. Θα συμφωνήσω στο σημείο ότι είναι δηλωτικός ο στίχος. Δηλώνει κατευθείαν την ιδιότητα του Τζακ Οχάρα ως φτωχού και μπεκρή. Δηλαδή ένας άνθρωπος του περιθωρίου και που δεν είχε σκέπη, δηλαδή άστεγος. Ξεκινάει έτσι, ξεκινάει η πρώτη στροφή έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έχει συνηθίσει, όπως είπαμε, και το ρεμπέτικο και το λαϊκό, να μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες της καθημερινότητας κτλ. Συνεχίζει λέγοντας το γεγονός ότι εδώ που χιόνισε πάρα πολύ μια μέρα κτλ. Παρόλα αυτά, στη δεύτερη στροφή λέει αυτή τη λέξη. Λέει τη λέξη φρόκαλο. Δηλαδή ότι περιγράφει αυτούς που έχουν σπίτι, έχουν βγει έξω να καθαρίσουν, καταλαβαίνεις, αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας που μπορεί να έχει ένας νορμάλ. Ένας νορμάλ για την κοινωνία άνθρωπος. Και βγαίνουν έξω και βλέπουν το φρόκαλο. Δηλαδή, τον παρατημένο. Εμένα η δεύτερη στροφή μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί ξεκινάει με ένα ιδηλιακό τοπίο, γειτονιά, βγαίνουν οι άνθρωποι χαρούμενοι, μπορεί και όχι, να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες. Μια καθημερινότητα, αυτό περιγράφει μια καθημερινότητα. Να φτιαρίσουν το χιόνι, γιατί είναι μια καθημερινότητα για αυτούς. Και τι βρίσκουν μες στο χιόνι? Της γειτονιάς το φρόκαλο. Μόνο και μόνο η λέξη φρόκαλο είναι τεράστια σημασίας. Το φρόκαλο ουσιαστικά είναι το σκουπίδι. Αυτή είναι η σημασία του. Αυτή είναι η έννοιά του. Είναι το κατώτερο «ον», το κατώτατο «ον». Σκουπίδι. Εμένα μου φαινόταν, δηλαδή την πρώτη φορά που το άκουσα, ότι είναι ο ξένος, ο τελείως, αυτός που ξεφεύγει από την καθημερινότητα, το παράτερο, το τελείως παράτερο. Ενοιολογικά είναι το σκουπίδι κοινωνικά το τελευταίο επίπεδο. Αυτή είναι η σημασία της λέξης φρόκαλο. Και έρχεται μετά, έρχεται η επόμενη στροφή, η οποία λέει ότι οι γείτονες ανησυχούν, οι γείτονες ενδιαφέρονται, οι άνθρωποι της γειτονιάς δεν τον θεωρούν παράτερο τόσο όσο νομίζουμε ότι μπορεί να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους του περιθωρίου, και πηγαίνουν στο γιατρό, πηγαίνουν από ενδιαφέρον,
Γιατί πρέπει να σωθεί ο Τζακ Οχάρα κάπως. Μόνο που ο γιατρός κάνει νερά. Και εκεί, συγγνώμη Βλάση, και εκεί είναι φοβερό ότι εδώ μιλάμε, έτσι μέχρι στιγμής μπαίνουν με έναν ανθρωπισμό, με ένα ενδιαφέρον έτσι Χριστούγεννα φανταζόμαστε, τώρα χιόνι, τέτοιες εποχές. Παρ' όλα αυτά έρχεται η υλική πραγματικότητα να χτυπήσει την πόρτα και λέει ο γιατρός κάνει νερά γιατί δεν έχει τυχερά. Ο θάνατος είναι έξοδο και ο Τζακ σε διέξοδο. Πραγματικά, οι λέξεις τυχερά όταν συνδυάζονται μαζί με το θάνατο δείχνουν ακριβώς το πρόβλημα. Μιλάμε για το θάνατο ενός ανθρώπου ο οποίος ζυγίζεται με χρηματικούς όρους. Ναι, εμένα μου κάνε... Δηλαδή εδώ δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο στιχουργός, αλλά ξαφνικά μπαίνει μια κριτική. Δηλαδή αυτό το «ο θάνατος είναι έξοδο» και «ο Τζακ σε αδιέξοδο» εμένα μου βγάζει μια κριτική άλλου επίπεδου. Δηλαδή ότι ο θάνατος είναι μια φυσική διαδικασία. Όλοι γεννιόμαστε και όλοι πεθαίνουμε. Αλλά εδώ το βάζει σε μια δομή στις εμπορευματοποιημένες μας κοινωνίες. Δηλαδή ότι ο θάνατος δεν είναι απλά μια διαδικασία του τέλους της ζωής. Είναι ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει έξοδα. Δηλαδή ότι το να παραμείνεις στη ζωή είναι έξοδο. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις κάποιον για να σε κάνει καλά. Γιατρός λέγεται, όπως και να λέγεται. Δηλαδή για να ζήσουμε πρέπει να αγοράσουμε τρόφιμα για παράδειγμα. Άρα πρέπει να πληρώσουμε γι' αυτό. Για να φτιάξουμε την υγεία μας πρέπει να πληρώσουμε. Ξεφεύγει δηλαδή αυτό από το κομμάτι του ανθρωπισμού. Αυτόν που τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει να συζητάμε ως ανθρωπιστικές διαδικασίες και μπαίνει με την υλική του πραγματικότητα. Ότι εδώ ο θάνατος είναι κάτι το οποίο ακόμα και για να μπορέσεις να πεθάνεις θα πρέπει να πληρώσεις. Για να μπορέσεις να ζήσεις θα πρέπει να πληρώσεις, για να μπορέσεις να πεθάνεις θα πρέπει να πληρώσεις. Δηλαδή εμένα με σοκάρει αυτός ο στίχος που παίρνει αυτή τη φυσική διαδικασία τόσο απλά και τη μεταφέρει σε ένα κόσμο ο οποίος έχει αξίες τύπου πληρωμής και μη. Αυτός που έχει ζει, αυτός που δεν έχει δεν ζει, ή ακόμα και να μην μπορεί να ζήσει, μπορεί και να μην μπορεί να πεθάνει αξιοπρεπώς. Και εγώ θα επιμείνω στη λέξη τυχερά. Όταν μιλάμε για τυχερά, εννοούμε κάτι το οποίο έρχεται ξαφνικά και όταν μιλάμε για οικονομικές συναλλαγές, είναι κάτι το οποίο είναι έξτρα. Το εξτραδάκι. Το εξτραδάκι. Το εξτραδάκι. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ ο Άθας θίγει το ζήτημα με τόσο υλιστικό τρόπο, ο οποίος είναι σοκαριστικός. Πραγματικά σοκαριστικός. Δεν μπορείς να βάζεις στην ίδια... Δεν μπορείς να βάζεις στον ίδιο στίχο τον θάνατο με τα τυχερά. Γιατί ουσιαστικά μετράς μια ανθρώπινη ζωή με χρήματα. Το οποίο ωραία... Ίσως να μην έχουμε να το συζητάμε αυτό, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτές οι κοινωνίες αυτό μας δείχνουν ότι είναι. Και ο Άθας έχει καταφέρει αυτό να το βάλει μέσα σε τρεις στίχους. Δηλαδή είναι μια κριτική πολύ μεγάλο επίπεδο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι με το σοκ. Δηλαδή μέχρι στιγμής είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αρκετά σοκαριστικό. Αλλά το σοκ που προσφέρεται στιχουργικά. Στην τελευταία στροφή για μένα εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν το έχω ξανακούσει σε τέτοιο επίπεδο, τέτοιο υψηλό επίπεδο εννοώ. Τώρα τι να πω, στον Κυρμπαντελή, σε τέτοιο επίπεδο τραγούδια, τα οποία εννοώ θεωρούνται και πολιτικά, όχι έτσι, απλά λαϊκά κομμάτια. Απλά λαϊκά κομμάτια. Η τελευταία στροφή νομίζω ότι είναι μια οδή ενάντια στην αποκτήνωση των κοινωνιών μας, όταν οι γείτονες έχουν καταφέρει αυτό για το οποίο θα θεωρήσουν τους εαυτούς τους εντάξει. Δηλαδή, ασχοληθήκαμε, τον τρέξαμε, εντάξει τώρα. Δεν θα πληρώσουμε κιόλας κάτι παραπάνω. Ωραία. Δηλαδή η έννοια της κοινότητας, η έννοια της συλλογικής μας ας πούμε εμπειρίας φτάνει μέχρι εκεί.
και λέει: οι γείτονες έκαναν το καθήκον τους, τον πήγαν στο γιατρό, ο γιατρός δεν μπόρεσε. Οπότε, εντάξει, τι να κάνουμε. Τα έχει αυτά η ζωή. Γύριζαν σπίτι τους, εντάξει με τη συνείδησή τους. Παρ' όλα αυτά, ο Τζακ Οχάρα παρέμεινε το φρόκαλο της γειτονιάς και πέθανε. Στο χιόνι. Ακριβώς. Έμεινε εκεί για το... εκείνο το... έμεινε εκεί που ήταν προορισμένος να παραμείνει. Μιλάμε ουσιαστικά ότι αφήσανε έναν άνθρωπο να πεθάνει, να πεθάνει στο δρόμο, να πεθάνει μέσα στο χειμώνα, να πεθάνει μέσα στο χιόνι και όχι μόνο τον αφήσανε εκεί. Δεν τον θάψανε, δεν κάνανε κάτι μέχρι να αναλάβουν οι κρατικές υπηρεσίες να τον μαζέψουν. Αφήσανε έναν άνθρωπο στην ίδια τους γειτονιά πεθαμένο μέσα στο χιόνι. Αυτό, εγώ θέλω να... σίγουρα αυτό σαν γεγονός από μόνο του, εντάξει, είναι σοκαριστικό γιατί μιλάμε για τις ανθρώπινες αξίες. Πάντα είναι σοκαριστικό αυτό. Απλά εδώ, νομίζω ότι το κάνει και με έναν τρόπο ο Άθας, που στην πραγματικότητα και να μην είχε πεθάνει. Εγώ λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο. Και να μην είχε πεθάνει. Εδώ δεν θέλει να περιγράψει το γεγονός. Εδώ θέλει να κάνει μια κριτική. Θέλει να κάνει μια κριτική λέγοντας ότι όσοι είναι εντάξει με τη συνείδησή τους, έτσι, αυτό το κομμάτι που είπα και πριν, με την αποκτήνωση, με το ότι είμαστε εντάξει, αρκεί να είναι εντάξει το σπιτάκι μας. Γι' αυτό νομίζω χρησιμοποιεί και τη λέξη γειτόνι. Τη χρησιμοποιεί επικριτικά. Οι γειτόνοι, οι γείτονες, αυτοί που δεν βλέπουν, δεν ακούνε, αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για αυτό, για κάτι παραπάνω. Χρησιμοποιεί επικριτικά. Και γι' αυτό επαναλαμβάνει και τη λέξη φρόκαλο. Ότι να υπενθυμίσει στο ότι ήταν ένας άνθρωπος, δηλαδή άμα δεις την προηγούμενη στροφή, λένε ο γέρος, χρησιμοποιεί τη λέξη ο γέρος, ότι εδώ να τον τρέξουμε, να τον σώσουμε κτλ. Και όμως στην τελευταία, στον πρώτο τελευταίο στίχο, υπενθυμίζει ότι αυτός ήταν και θα παραμείνει το φρόκαλο. Ζει δε ζει. Ζήσει δε ζήσει. Δηλαδή δεν λέει ότι πέθανε. Εμείς το ξέρουμε αυτό σαν την ιστορία. Δεν το λέει ότι πέθανε. Λέει ότι τον αφήσανε εκεί πέρα. Και νομίζω ότι το πιο ανατριχιαστικό στο σύνολο αυτού του τραγουδιού είναι ο τρόπος που το τραγουδάει ο Ζαμπέτας. Και η μουσική που έχει χρησιμοποιήσει ο Ζαμπέτας. Δηλαδή το ακούω, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, νομίζεις ότι θα έχει μια ευτυχή κατάληξη. Το ακούς και λες ωραία. Έζησε. Το ακούς και λες ωραία. Όλα είναι καλά. Το ακούς και λες μια χαρά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δηλαδή, αν ακούσεις τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει ο Ζαμπέτας, που έχει έτσι αυτό τον χαρακτηριστικό, έτσι τον ευχάριστο, και το λαϊκό, το έξω καρδιά. Και νομίζω ότι και ο Ζαμπέτας το τραγουδάει επίτηδες έτσι. Ειδικά στην τελευταία στροφή του τραγουδιού, οι λέξεις καθήκον, η φράση γυρίσανε στο σπίτι τους και φρόκαλο μπλέκουνε μαζί ονειρικά για εμένα. Πραγματικά δίνουν μια αίσθηση ολοκλήρωση στο τραγούδι με έναν απίστευτο τρόπο. Προφανώς και εγώ συμφωνώ με τον Τριαντάφυλλο ότι ο Ζαμπέτας το ερμηνεύει εκπληκτικά. Πραγματικά η αίσθηση που είχαμε ήταν ότι θα επρόκειτο για ένα τραγούδι ευχάριστο, αλλά κάνει μια τρομερή ανατροπή. Η αλήθεια είναι ότι όταν χρησιμοποίησες τη λέξη ονειρικά για τις φράσεις και τις λέξεις στην τελευταία στροφή, συμφωνώ, αλλά είναι μια ονειρική σύνθεση για ένα τελείως εφιαλτικό αποτέλεσμα. Η αντίθεση δηλαδή, όλο αυτό που περιγράφεις και εσύ και εγώ, δηλαδή και το συμφωνούσαμε, δεν το συζητάγαμε, λέγαμε ότι αυτό το τραγούδι είναι, σου αφήνει μια γεύση στο τέλος ότι ναι, και τι έγινε, τι έγινε. Είναι ανεκπλήρωτο τελείως, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να σου περιγράψει στην πραγματικότητα τι έχει γίνει ο Τζακ Οχάρα. Τον ενδιαφέρει να περιγράψει τι κάνανε οι τριγύρω του. Αυτό είναι η σπουδαιότητα αυτού του τραγουδιού. Και ο πόνος που μπορεί να προκαλέσει άμα σκεφτείς αυτό πως διαχέεται. Δηλαδή άμα σκεφτείς την αδιαφορία στις κοινωνίες μας, στις κοινωνίες του τότε και το πως έχουν εξελιχθεί, δεν μας ενδιαφέρει εδώ στην πραγματικότητα το ποιος ήταν σαν άνθρωπος ο Τζακ Οχάρα. Μας ενδιαφέρει η φιγούρα του Τζακ Οχάρα και ποια χαρακτηριστικά είχε
Και τα όρια που μπορεί να, όχι να προσφέρανε, τα όρια που έβαζαν αυτά τα χαρακτηριστικά σε σχέση με τους ανθρώπους που θεωρούνται κανονικοί. Και θεωρούνταν και τότε, θεωρούνται και σήμερα. Οπότε ο Τζάκ Οχάρα σαν φιγούρα ξεφεύγει από την όρμα, ξεφεύγει από τα πλαίσια και μπορεί να υπάρξει, θεωρώ, σε οποιαδήποτε εποχή, από τότε μέχρι σήμερα. Μπορεί τότε να ήταν μικρής, σήμερα να μην είναι, σήμερα να είναι κάτι άλλο. Αλλά το κομμάτι της περιθωριοποίησης υπάρχει. Ασχέτως εθνικότητας, ασχέτως κατάστασης ευρύτερης, στην πραγματικότητα αυτό που πάντα κοιτάμε, αυτό που πάντα οι κοινωνίες κοιτάνε, είναι ποιοι είναι πιο κάτω και πώς μπορούν αυτοί να πάνε ακόμα πιο κάτω. Και εδώ νομίζω ότι κρίνει και αυτό το ψεύτικο, το φιλέσπλαχνο, ότι εδώ θα είμαστε λίγο καλοί, ας είμαστε λίγο καλοί με αυτούς που δεν μπορούν και τα λοιπά, αλλά και εκεί βάζουμε όρια, γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Πάντως εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση. Πάρα πολλά λαϊκά και ρεπίτρικα τραγούδια έχουν και ένα ιστορικό πλαίσιο το οποίο είναι εμφανές, δηλαδή δείχνουν σε ποια εποχή ανήκουν. Το συγκεκριμένο τραγούδι, είτε το ακούς στη δεκαετία του 50, είτε τη δεκαετία του 80, είτε στη δεκαετία του 2020 που είμαστε τώρα, είναι επίκαιρο. Είναι επίκαιρο και αληθινό, γιατί τέτοιες ιστορίες γίνονται κάθε μέρα γύρω μας, εμείς δεν τις ξέρουμε, αλλά συμβαίνουν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ζωντανό. Λοιπόν, και επειδή νομίζω είπαμε αρκετά σήμερα, η αλήθεια είναι ότι ήταν μεγάλη χαρά, όσο και αν επίπονο ήταν αυτό το τραγούδι, που καταφέραμε και μιλήσαμε με αυτόν τον τρόπο που μιλήσαμε σήμερα. Θέλουμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα θέλαμε από μεριάς του κοινού και των ανθρώπων που μας ακούνε να μας στείλετε αντίστοιχα ή και άλλες ιστορίες που θα θέλατε να συζητήσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε και να έχουμε αυτή την επαφή άμεσα και να την αναπτύσσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να πω πριν κλείσουμε, Βλάση, ότι στη σελίδα μας στο Instagram από εδώ και πέρα μία φορά την εβδομάδα θα έχετε δει σίγουρα το Song of the Day. Κάθε μέρα ανεβάζουμε ένα τραγούδι το οποίο μπαίνει στην playlist που έχουμε φτιάξει στο Spotify. Έχει ξεπεράσει τα 100 τραγούδια πλέον, οπότε μπορείτε οποτεδήποτε θέλετε να την ακούσετε, είτε σε κάποιο γλέντι, είτε σε ένα μάζεμα, όπως ξεκινήσαμε δηλαδή να ακούμε και εμείς ρεμπέτικο πριν από αρκετά χρόνια πλέον. Είναι σημαντικό, θεωρούμε, να έχουμε αυτή την άμεση επαφή και θα το θέλαμε δηλαδή. Οπότε, στο Instagram από εδώ και πέρα, για να πω αυτό που ξεκίνησα, θα έχουμε μία φορά την εβδομάδα, πέρα από τα Songs of the Day, και ένα τραγούδι το οποίο θα έχει τις ρεμπέτικες ρίζες με μουσικές του σήμερα. Συνήθως αυτό με τον ένα από τον άλλο τρόπο είναι hip hop. Μπορεί και όχι, αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να γίνει αυτή η σύνδεση. Και κάποια στιγμή στο Rebetox θα το μιλήσουμε και λίγο παραπάνω. Με τις μουσικές του χθες στο σήμερα, αφενός. Αφετέρου, άμα είστε μουσικοί και έχετε βγάλει τα δικά σας τραγούδια, πολύ ευχαρίστως να μας τα στείλετε και να τα προωθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας. Είναι πολύ σημαντικό η τέχνη να αναπτύσσεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και εν κατακλείδη, το τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω για να ενημερώσουμε και εσάς, είναι ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθούμε να κάνουμε και μια καταγραφή των μαγαζιών που παίζουν ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική. Δεν μιλάμε για τα πολύ μεγάλα μαγαζιά που τα ξέρει όλος ο κόσμος, όχι ότι έχουμε κάποιο ζήτημα με αυτά, αλλά προσπαθούμε λίγο να ανακαλύψουμε κι εμείς μαγαζιά που να μπορούμε να ακούσουμε όμορφη και ποιοτική μουσική. Οπότε αν έχετε κι εσείς κάποιες προτάσεις, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας τις στείλετε,
είτε αν είστε και μουσική και παίζετε σε κάποιο μαγαζί, για να έχουμε και εμείς με τη σειρά μας τη δυνατότητα είτε να τα επισκεφτούμε, είτε να τα προτείνουμε και σε άλλους. Υπενθυμίζω ότι το Facebook, το Instagram και από εδώ και πέρα και το TikTok θα προσπαθούμε να γεμίζουν βδομάδα τη βδομάδα με νέα μας και βίντεο και φωτογραφίες με ιστορίες, αλλά και ό,τι άλλο περιεχόμενο μας ενδιαφέρει και σας ενδιαφέρει, γι' αυτό θέλουμε να έχουμε αυτή την άμεση επαφή και ευελπιστούμε το 2024 να είναι ένα γεμάτο έτος για αυτά που θέλουμε να κάνουμε και πιστέψτε μας, είναι πολλά. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και πραγματικά θα θέλαμε να είμαστε σε επαφή μαζί σας για να μπορέσουμε να εξερευνήσουμε όλες τις πτυχές του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είτε αυτό έχει να κάνει με το παρελθόν, είτε με το παρόν. Είτε και με το μέλλον, μακάρι ακόμα περισσότερο να μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Βλάση, έφτασε η εκπομπή στο τέλος της. Ποιο τραγούδι πιστεύεις ότι θα ακούσουμε σήμερα? Νομίζω θα ακούσουμε το Τζάκο Χάρα. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες. Σας χαιρετώ. Ο Τζακ Οχάρα ήταν φτωχός και τον έξεραν όλοι, κι εγώ κι εσύ κι ο Παράκη, άγγελοι και διάβολοι. Τζακ Οχάρα ήταν μπεκρής, χρυσή καρδιά, άδεια τσέπη, κι ήρθε ο χειμώνας ο μακρύς, κι ο Τζακ δεν είχε σκέπη. Μια νύχτα χιονίσε πάρα πολύ και βγήκαν οι γειτόνοι για να φτιαρίσουν το πρωί, και βρήκαν μες στο χιόνι της γειτονιάς το φροκαλό, το Τζάκο Χάρα κόκαλο. Καμπέρι στο γιατρό από ενδιαφέρον, τρέξε γιατρέ μου το κετό, το χάνουμε το γέρο. Μα ο γιατρός κάνει νερά, γιατί δεν έχει τυχερά. Ο θάνατος είναι έξοδο κι ο Τζακ σε αδιέξοδο. Σαν κάναν το καθήκον τους ήσυχοι πια οι γειτόνοι, γυρίσανε στο σπίτι τους και αφήσανε στο χιόνι της γειτονιάς το φροκαλό, το Τζάκο Χάρα κοκαλό.